Με στόχο την οριστική έξοδο από τα μνημόνια έως τον Αύγουστο του 2018, αργά χθες το βράδυ, εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο της πολιτικής απόφασης από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η έξοδος στις αγορές αποτελεί ένα ορόσημο. Προσδοκούμε και στην ποσοτική χαλάρωση μετά τις γερμανικές εκλογές και θα προετοιμαστούν τουλάχιστον 2 ή 3 έξοδοι στις αγορές όπου θα δοκιμαστεί η καμπύλη επιτοκίων. Το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο με κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Νέα Δημοκρατία μετά τις 15 Ιουνίου αποφάσισε να αφήσει στην άκρη το καταστροφολογικό αφήγημα και να παραδοθεί ανεφόρον σε μια τρισχυρότερη αντιπολιτευτική γραμμή που προσυδειάζει περισσότερο σε μορφώματα της ακροδεξιάς και λιγότερο σε έναν σοβαρό κεντροδεξιό σχηματισμό. Όσο παραμένουν στην εξουσία ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, όχι μόνο δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική, αλλά η ζημιά στην οικονομία και την κοινωνία θα μεγαλώνει. Το ζωφερό μέλλον που επιφύλαξε ο Αλέξης Τσίπρας για τους Έλληνες θα του το επιστρέψουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Ήταν μια επιτυχής έξοδος. Ο στόχος μας στο μέλλον δεν είναι μόνο η μείωση του κόστους δανεισμού, αλλά είναι να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε κανονικότητα όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές, πράγμα που θα παρασύρει προς τα κάτω τα επιτόκια δανεισμού. Επίθεση της Νέας Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό με αφορμή το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής για το ταξίδι Τσίπρα Παπά στη Βενεζουέλα τον Ιούλιο του 2013. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολλαπλά εκτεθειμένος. Πρέπει σήμερα κιόλας να δεχθεί την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και να απαντήσει στα δεκάδες ερωτήματα για τον πραγματικό σκοπό των μυστικών ταξιδιών των κυρίων Παπά και Αρτεμίου στη Βενεζουέλα. Από τη μέρα που έκλεισε η συμφωνία για χρέος αξιολόγηση, η Νέα Δημοκρατία ζητάει κάθε εβδομάδα και μία καινούργια εξεταστική. Χωρίς πολιτικό αφήγημα, προσπαθεί να το εφεύρει. Ματαιοπονούν. Συνιστούμε ξεκούραση και αναστοχασμό, μήπως και δουν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Αμερικανικά βομβαρδιστικά πετούν πάνω από την Κορεατική Χερσόνησο σε απάντηση της τελευταίας πυραυλικής δοκιμής της Βόρειας Κορέας που προκάλεσε νέα παγκόσμια ανησυχία. Τα πολεμικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Αμερικανική βάση στην Ίσο Γκουάμ και στην άσκηση συμμετείχαν επίσης νοτιοκορεατικά και ιαπωνικά μαχητικά. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Αεροπορία, οι υπερπτήσεις αποτελούν επίδειξη της σιδερένιας δέσμευσης της Ουάσιγκτον στην προστασία των συμμάχων της στην Ανατολική Ασία. Πολεμικές ιαχές στο δελτίο ειδήσεων της κρατικής βορειοκορεατικής τηλεόρασης με ευθείες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Μιγουγή αγίκτο ζεζόγσιν을 차리지 못하고 우리를 방해하는 군사적 보험과 초강도 제재 책동에 매어 달린다면 우리는 이미 천명한 대로 단호한 정의의 행동으로 대답할 것이다. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται η επιτυχημένη δοκιμή του διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που, όπως υποστηρίζει το καθεστώς της Pyongyang, αποδεικνύει την ικανότητά της να πλήξει το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ άστραψε και βρόντιξε κατά της Κίνας, κατηγορώντας τη μέσω Twitter ότι δεν κάνει τίποτα για να επιληθεί η κρίση. Δεν κάνουν τίποτα για εμάς σχετικά με τη Βόρεια Κορέα. Μόνο λόγια. Πλέον δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό. Η Κίνα μπορεί εύκολα να λύσει αυτό το πρόβλημα. Πάντως, το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι αντιτίθεται στις εκτοξεύσεις πυράβλων από το καθεστώς του Κιμ Ιονγκούν, υπενθυμίζοντας ότι παραβιάζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως όλες οι πλευρές θα ενεργήσουν με σύνεση ώστε να αποφευθεί η κλιμάκωση της έντασης. Να έχουμε στα δικά μας, κύριε Σιχήρη, μια σημαντική είδηση. Η έκθεση της κρατικής ασφάλειας για την δράση των αντιξουσιαστών έρχεται στο φως της δημοσιότητας, περισσότερα από την Ιρώ Καριοφίλη. Ιρώ. Είναι λοιπόν μια έρευνα της κρατικής ασφάλειας για τη χαρτογράφηση των αναρχικών στα εξάρχεια και όσων προκαλούν σχεδόν κάθε βράδυ τα επεισόδια. Έχει να κάνει με παρακολουθήσεις συνομιλιών από τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και φυσικές παρακολουθήσεις. Σε αυτήν την έκθεση λοιπόν βεβαιώνεται κάτι που οι αρχές γνώριζαν ούτως ή άλλως, τη σχέση που έχουν οι αντιοξιαστές με ποινικούς, και να διαβάσουμε λοιπόν κάποιους σχετικούς διαλόγους. Στην πρώτη κάρτα μιλούν δύο αντιοξιαστές μεταξύ τους και το αντικείμενο της συζήτησης είναι η τρομοκρατική οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Πώς τον λένε τον αρχηγό από τους πυρήνες, ρωτά ο ένας από τους δύο. Τι με ρωτάς, ρε, από το τηλέφωνο, δεν τα λέμε, φίλε μου.
ποιος αρχηγός. Δεν υπάρχουν αρχηγοί σε εμάς. Εμείς είμαστε οι αρχηγοί του εαυτού μας. Η σύνδεση με τους ποινικούς φαίνεται από την συνομιλία που έχει ένας από τους αντιεξουσιαστές από τα Εξάρχεια με έναν κρατούμενο που βρίσκεται στις φυλακές της Χαλκίδας και του δίνει συμβουλές να μην ληστεύει σπίτια γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, να πουλά καλύτερα ναρκωτικά στα Εξάρχεια. Δεν μπλέκεις, εννοεί με τις ληστείες των σπιτιών, κάνεις άλλα πράγματα. Είναι μεγάλο το ρίσκο και τα λεφτά δεν είναι πολλά. Δεν τα κρατάνε οι άνθρωποι στο σπίτι, τα ΛΕΚ. Όχι να κλέψεις, να πουλήσεις. Να πουλήσει δηλαδή ναρκωτικά. Επίσης, καταγράφεται και το γεγονός ότι στα Εξάρχεια υπάρχουν αρκετές ομάδες αντιοξιαστών που έχουν και έριδες μάλιστα μεταξύ τους. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές γίνονται επεισόδια μεταξύ τους. Μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο, λοιπόν, ένας από τους αρχικούς πέταξε μία μολότοφ στο σπίτι ενός άλλου. Μιλώντας στο τηλέφωνο, το θύμα περιγράφει την επίθεση λέγοντας: έρχεται εδώ πέρα και πετάει μπουκάλια μολότοφ στο δωμάτιο του αδερφού μου και πήγε να τον κάψει μέσα. Πέταξε μπουκάλι σε λάθος δωμάτια. Πάρ τον και πες του τι είναι αυτά που κάνεις και τέτοια. Θα δεις τι θα πάθεις. Ούτε μαχαίρια ούτε μολότοφ, δεν είμαι τέτοιος, είμαι παντελονάτος. Και υπάρχουν και άλλοι διάλογοι. Πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Είναι άτομα τα οποία έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια και το 2000, κυρίως το 2016, την επέτειο του Πολυτεχνείου και από το θάνατο του Γρηγορόπουλου. Και ανάμεσά τους είναι και ένας νεαρός, ο οποίος στο μεταξύ είχε συλληφθεί, που είχε κάψει την ελληνική σημαία έξω από το Πολυτεχνείο. Ο οποίος εντοπίστηκε με όλες αυτές τις σύγχρονες μεθόδους που παρακολουθούσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δούμε στη συνέχεια. Παρόλίγο τραγωδία στη Χαλκιδική, ένα παιδάκι 3 ετών κινδύνευσε να πνιγεί στη θάλασσα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πολύγυρου, αλλά οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή στη Θεσσαλονίκη. Συνδεόμαστε με την Πολίνα Κολοκοτρώνη που θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Πολίνα. Το αγοράκι από τη Ρουμανία Μαρία έκανε διακοπές με την οικογένειά του στο Πευκοχώρι. Το μεσημεριανό μπάνιο στη θάλασσα όμως λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Ο μικρός ξέφυγε της προσοχής των δικών του, μπήκε στο νερό και μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τις αισθήσεις του. Κλήθηκε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με έντονη δύσπνοια και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του στήθηκε επιχείρηση από αέρος για τη μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη. Ελικόπτερο της πυροσβεστικής, επανδρωμένο με πλήρωμα του ΕΚΑΒΤΟ, παρέλαβε, προσγειώθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια ο μικρός μεταφέρθηκε εδώ στο γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ευτυχώς έχοντας στο πλευρό του την μητέρα του. Πριν από λίγο όμως, ΕΚΑΒ και πυροσβεστικοί έκαναν άλλη μία αεροδιακομιδή, αυτή τη φορά από τον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής, μιας 20χρονης, η οποία υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις μετά από πτώσεις σε βράχια και καταλαβαίνουμε πως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για να μην εξελιχθεί σε τραγωδία η χαρά των διακοπών.